Καλησπέρα σας, καλό μήνα και καλό απόγευμα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά, να βρίσκεστε κάπου σκιερά, κάπου δροσερά και σιγά σιγά εύχομαι από καρδιάς να έχετε ξεκινήσει να εγκαταλείπετε την πόλη μας, την Θεσσαλονίκη, προς θερινούς και πολύ ωραίους προορισμούς. Διαφορετικούς προορισμούς τουλάχιστον. Θα εστιάσουμε στο πρώτο μέρος στην κεντρική Μακεδονία. Η περιφερειακή όραση φροντίζει έτσι ώστε κανείς να μην έχει τυφλά σημεία στον τόπο στον οποίο κατοικεί. Και μαζί μου λοιπόν στο στούντιο για το πρώτο μέρος είναι ο κύριος Βασίλης Ρόκος, είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, επικεφαλής της παράταξης Συνεργασία. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Στο ξεκίνημα θα ήθελα, κύριε Ρόκο, να μου πείτε μερικά λόγια για εσάς, να συστηθείτε στους τηλεθεατές μας, οι οποίοι μας παρακολουθούν αυτήν την ώρα, και βεβαίως να μου μιλήσετε και για την απόφασή σας να θέσετε υποψηφιότητα για περιφερειάρχης. Τι είναι αυτό που σας όθησε στο να λάβετε αυτή την απόφαση? Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν κάτι το οποίο το είχα στο μυαλό μου από την αρχή. Όλα έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορα, όμως όλα έχουν γίνει και πολύ συντονισμένα. Υπό την έννοια ότι έχουμε δημιουργήσει ένα ψηφοδέλτιο το οποίο προέρχεται, είναι πολύ συλλεκτικό. Υπάρχει αυτή η ανάγκη λοιπόν να εκπροσωπηθεί ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας, το οποίο είτε προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από το ΠΑΣΟΚ, από οποιοδήποτε λοιπόν ιδεολογική προέλευση. Υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι λοιπόν που δεν έβρισκαν κάποιο σημείο αναφοράς σχετικά με το πώς θα μπορούσε η Κεντρική Μακεδονία να αναπτυχθεί. Εμείς λοιπόν, έχοντας ανθρώπους τριγύρω μου, οι οποίοι ουσιαστικά αυτοί με πείσανε, για να βγω μπροστά στο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα. Ήταν λοιπόν ένα αίτημα του κύκλου σας, ακριβώς, όπως καταλαβαίνω. Ήταν ένα αίτημα του κύκλου μου. Ήταν ένα αίτημα βλέποντας ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν. Θα μπορούσε η Κεντρική Μακεδονία αυτή τη στιγμή να γίνει ένας φάρος πολιτισμού, ένας φάρος ανάπτυξης, όχι μόνο στα επίπεδα της χώρας μας, αλλά σε διεθνές επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι, για παράδειγμα, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το 1910-1915 ήταν ένα από τα 10 μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι μια πόλη η οποία έχει ένα πολύ ισχυρό πολιτιστικό υπόβαθρο. Πέρα της Θεσσαλονίκης, η Χαλκιδική, το Κιλκής, η Πιερία, δηλαδή η Κεντρική Μακεδονία, είναι ο πλούτος και η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Ουσιαστικά όλος ο πρωτογενής, ένα μεγάλο τμήμα του πρωτογενή τομέα, αλλά και του βιοτεχνικού τομέα, προέρχεται από την Κεντρική Μακεδονία. Επομένως υπάρχουν πολλές προοπτικές, αυτό θέλετε ακριβώς να πείτε? Ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλές προοπτικές, όχι μόνο σε επίπεδο επαγγελματικής ανάπτυξης, αλλά σε επίπεδο ανάπτυξης του βιωτικού επίπεδου των συμπολιτών μας. Mm-hmm. Γιατί εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Εμείς εδώ πέρα λοιπόν ερχόμαστε όχι με στόχο να μιλήσουμε πολιτικά, αλλά να μιλήσουμε ανθρώπινα, να μιλήσουμε σαν την κοινωνία. Γιατί είμαστε η κοινωνία? Είμαστε οι άνθρωποι που θα τους δείτε λοιπόν αύριο μεθαύριο σε μια καφετέρια, θα τους δείτε σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίζουν τρόφιμα, θα τους δείτε και σε ένα μπαράκι το βράδυ, θα τους δείτε να μοχθούν και στην καθημερινότητά τους. Το μπαράκι πάντως με προδιαθέτει για νέα πρόσωπα, σε ηλικία εννοώ, κυρία Ρόκο. Ένα μεγάλο τμήμα του ψηφοδελτίου μας είναι το μεγαλύτερο τμήμα, δηλαδή όχι απλά το μεγαλύτερο τμήμα, το πλήθος, 70% των υποψηφίων μας είναι νεαρές ηλικίες. Και χτες ανακοινώσατε ορισμένους από τους υποψηφίους, 71 στον αριθμό, και θα ήθελα να μου πείτε μερικά λόγια όσον αφορά το προφίλ αυτών που ήδη ανακοινώθηκαν. Μιλάμε λοιπόν για νέα πρόσωπα, όπως είπατε, πρόσωπα που έχουν αυτοδιοικητική εμπειρία ή πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως κάνουν τώρα πρώτη φορά το βήμα στον αυτοδιοικητικό στίβο. Προσπαθήσαμε όσο περισσότερο γίνεται να είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την αυτοδιοικητική γνώση. Για ποιο λόγο? Το ότι μπορούμε να μάθουμε και ότι μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να μάθουν μέσα στα πλαίσια αυτά, εννοείται σε συνδυασμό με φορείς και παράγοντες, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν κάποια προγράμματα, εννοείται πως το θέλουμε. Απ' την άλλη πλευρά όμως, για να μπορέσεις να αλλάξεις μια κατάσταση, πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο προϋπήρχε. Άρα, εάν λοιπόν κάποιος είναι ικανοποιημένος σε σχέση με το πώς λειτουργεί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι σήμερα, τότε εννοείται πως
μπορούν να συνεχίσουν, να μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε τη λειτουργία την οποία έχουμε. Εμείς λοιπόν θέλουμε να φέρουμε νέους ανθρώπους στο παρασκήνιο, θέλουμε να φέρουμε νέα πρόσωπα, νέα πνοή, να αλλάξουμε λοιπόν το σύνολο της λειτουργίας της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Πώς θα γίνει αυτό? Καταρχάς, το ψηφοδέλτιό μας είναι πολυσυλλεκτικό και πολυχρωματικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από διαφορετική ιδεολογική προέλευση. Είτε κάποιος προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε προέρχεται ακόμα και από το ΠΑΣΟΚ. Από όπου και να προέρχεται κάποιος, είτε κάποιος δεν έχει ψηφίσει. Έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε ανθρώπους λοιπόν στο ψηφοδέλτιό μας, οι οποίοι στις προηγούμενες εκλογές. Αυτό είναι λιγάκι παράδοξο, ξέρετε. Είναι παράδοξο, κύριε Ρόγκο. Και θέλω να σας εξηγήσω το πόσο καλό είναι αυτό το οποίο φτιάχνουμε. Γιατί δίνουμε μία νέα πνοή, δίνουμε ένα όραμα. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι στις προηγούμενες εκλογές δεν είχαν πάει να ψηφίσουν γιατί είχαν συγχαθεί το πολιτικό σύστημα και συγγνώμη για την έκφραση συγχαθεί. Είχαν αισθανθεί ότι δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να τους εκπροσωπεί και σήμερα οι ίδιοι άνθρωποι έχουν πιστεί τόσο πολύ από το πρόγραμμά μας και από την θετική ενέργεια την οποία βγάζουμε και από το σύνολο των προτάσεων τις οποίες δίνουμε, που τους βλέπετε όχι μόνο αρχίζουν και ασχολούνται με την πολιτική, αλλά γίνεται κομμάτι τη προσωπικότητά του. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έχουμε καταφέρει. Να βγάλουμε λοιπόν του ανθρώπου, συγγνώμη που διακόπτω, είναι πάρα πολύ σημαντικό που θέλω να το επικοινωνήσω. Έχουμε βγάλει λοιπόν, έχουμε δώσει τη δυνατότητα σε νέου ανθρώπου, οι οποίοι δεν πίστευαν στο πολιτικό σύστημα, που είναι μεγάλο έλλειμμα τη δημοκρατία αυτό και φταίει η γενικότερη πολιτική κατάσταση, τους έχουμε κάνει να βγουν στην πρώτη γραμμή και να πολεμήσουν για να επανέλθει η δημοκρατία στα χέρια των πολιτών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Mm-hmm. Η αποχή σημαίνει έλλειμμα της δημοκρατίας. Και αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν μπροστά και λένε ότι ξέρετε κάτι, και εγώ στις προηγούμενες εκλογές ή στις προπροηγούμενες δεν ήμουν τόσο ενεργός, αλλά πλέον επιτέλους φτάνει, είμαστε εδώ πέρα για να πολεμήσουμε για το καλύτερο και για το κοινό καλό. Είναι επομένως, πολύ σημαντικό να δίνεις ένα όραμα. Το μήνυμα το οποίο λαμβάνετε, κύριε Ρόκο, είναι ότι έχει καταρριφθεί κάπως η νοοτροπία του ότι όλοι είναι το ίδιο. Ακριβώς. Και θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό που αναφέρατε, ότι μιλάμε για ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είναι πολυσυλλεκτικό. Είδαμε η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε τους εκλεκτούς της τόσο για τις περιφέρειες όσο και για τους δήμους. Αναμένονται ανακοινώσεις φυσικά και από τα υπόλοιπα κόμματα. Θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό και να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για το λεγόμενο κομματικό χρήσμα. Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει κομματικό χρήσμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και μου κάνει και εντύπωση που στη συγκεκριμένη περίπτωση για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπήρχε χρήσμα τη στιγμή που στις προηγούμενες εκλογές, από όσο γνωρίζω, επιτρέψτε μου αν κάνω λάθος και ζητώ συγγνώμη, δεν υπήρχε χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπήρχε στήριξη, υπήρχε. Όλοι γνωρίζαμε ότι υπήρχε η συνένωση και η συνεργασία λοιπόν με τη Νέα Δημοκρατία από την πλευρά της απερχόμενης διοίκησης. Όμως από την άλλη πλευρά δεν ήξερα, δεν γνώριζα ότι υπήρχε χρήσμα. Αυτή τη φορά, ίσως και με συγχωρείτε αν κάνω λάθος, βλέπω ότι υπάρχει χρήσμα. Αυτό μου κάνει μια τρομερή εντύπωση και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε σε επίπεδο όχι μόνο πολιτικό, κοινωνικό και ιδεολογικό. Επομένως, δεν το βλέπετε θετικά όπως το αντιλαμβάνομαι, κύριε Ρόκο. Γενικότερα πιστεύω ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να υπάρξει στήριξη. Έτσι, και εμείς αυτή τη στιγμή, σαν συνεργασία, είμαστε διατεθειμένοι και να συνεργαστούμε και να αποδεχτούμε τη στήριξη από όπου και αυτή και αν προέρχεται, εφόσον βέβαια συμφωνούμε το πρόγραμμά μας. Mm-hmm. Το οποίο πρόγραμμά μας είναι τεχνοκρατικώς δομημένο. Και μάλιστα δεν είμαστε απλά τεχνοκράτες. Είμαστε τεχνοκράτες με κοινωνικό πρόσημο. Αυτό είμαστε. Δεν είμαστε και ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, κύριε Ρόκο, και αυτό διότι έχετε τονίσει πολλές φορές την ανάγκη να υπάρξει βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της Κεντρικής Μακεδονίας. Και θα ήθελα να μου πείτε περισσότερα πάνω σε αυτό. Να βελτιωθεί η καθημερινότητα σε ποια επίπεδα, πού εντοπίζετε εσείς ενδεχομένως κενά όσον αφορά τη στήριξη των πολιτών? Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Αρχικά ξεκινάμε με το να υπερτονίσω ότι εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε στήρα αντιπολίτευση. Ούτε μηδενιστές είμαστε. Αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να δίνουμε τις καλύτερες προτάσεις και τις καλύτερες λύσεις για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν λοιπόν ένας συμπολίτης μας, τι σημαίνει τώρα τεχνοκράτης, με κοινωνικό πρόσημο, για να καταλάβετε λίγο, για να μπορέσουμε να. Γιατί ουσιαστικά αυτό που δημιουργούμε είναι ένα καινούργιο πολιτικό μανιφέστο.
Δηλαδή, δεν πατάμε στην πεπατημένη αριστερά-δεξιά, ακροαριστερά-ακροδεξιά. Δημιουργήσαμε ένα καινούργιο πολιτικό μανιφέστο. Ποιο είναι αυτό, λοιπόν? Αυτό το πολιτικό μανιφέστο είναι το εξής. Τεχνοκράτη σημαίνει αυτός, γιατί υπάρχει, κάποιος μπορεί να ακούσει και να θεωρήσει ότι είναι κάτι το αρνητικό ή κάτι το πολύ θετικό. Τεχνοκράτη λοιπόν σημαίνει ότι είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να δώσει προτάσεις για την ανάπτυξη. Είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να δώσει την καλύτερη αναπτυξιακή προοπτική. Γιατί? Γιατί αν δεν υπάρχει, για παράδειγμα, ιδιωτικός τομέας, δεν μπορεί να υπάρξουν εργαζόμενοι. Αν δεν υπάρξουν εργαζόμενοι, δεν μπορεί να υπάρχουν έσοδα. Ότι όλα είναι αλληλένδετα. Όλα είναι αλληλένδετα. Τι σημαίνει κοινωνικό πρόσημο? Κοινωνικό πρόσημο σημαίνει ότι η ανάπτυξη αυτή πρέπει να πηγαίνει προς το βάθος της κοινωνίας, λοιπόν, η οποία κοινωνία θα απολαμβάνει τα ωφέλη της ανάπτυξης της περιφέρειας. Να το πάω, να δώσω ένα παράδειγμα τώρα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Όταν λοιπόν εσείς, εγώ, οι τηλεθεατές, οι φίλοι μας που μας παρακολουθούν και ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέτουν, που μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα να μας ακούσουν, θα ήθελα να πω το εξής. Όταν κάποιος, ο συμπολίτης μας, πάει και κάνει μία σύνδεση σε μία καρτοκινητή τηλεφωνία. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα, να πω την DIM, η οποία δεν υπάρχει, για να μην δώσω έτσι, να μην φανεί ότι διαφημίζω μία εταιρεία της χώρας μας. Αθέμητος ανταγωνισμός. Λοιπόν, έστω ότι κάποιος πάει να κάνει μία σύνδεση σε ένα καρτοκινητό. Ωραία. Τι περιμένει? Δίνει κάποια χρήματα για να πάρει την αντίστοιχη εξυπηρέτηση σαν πελάτης που είναι. Η εταιρεία αυτή, λοιπόν, δεν θα νοιαστεί αν είσαι πλούσιο, αν είσαι φτωχό, αν έχει από πίσω σου μεγάλο background. Άπαξ και πληρώνει το ποσό. Σου λέει ότι πρέπει να λάβει αυτά για τα οποία πλήρωσε. Ακριβώς. Άρα, όπως η μία εταιρεία καρτοκινητής, όταν πληρώνει, περιμένει να σου δώσει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Και όχι μόνο σου δίνει την καλύτερη εξυπηρέτηση, αλλά προσπαθεί συνέχεια να σε κάνει βελτίωση τη εμπειρία ως πελάτη, ως συνεργάτη. Το ίδιο πράγμα λοιπόν πρέπει να γίνεται και με την περιφέρεια. Όταν λοιπόν εγώ και εσείς και οι τηλεθεατές πληρώνουμε τους φόρους μας, τι θέλουμε, τι ζητάμε ανταποδοτικά? Εφόσον πληρώνουμε λοιπόν τους φόρους μας, δεν πρέπει και εμείς από την πλευρά μας να έχουμε ανταποδοτικά την παροχή υπηρεσιών, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη καθημερινότητα? Είναι μια απλή ερώτηση. Κάποιοι λένε ότι ξέρετε τι έχει γίνει, αυτή η απορρόφηση των κονδυλίων, βλέπουμε πολύ μεγάλα λόγια στις τηλεοράσεις μας. Απ' την άλλη πλευρά, αν κλείσουμε τα μάτια και αναλογιστούμε, είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό που βλέπουμε ή από αυτό που βιώνουμε? Τι σας λέει ο κόσμος, κύριε Ρόκο, και αυτό διότι διανύουμε μια προεκλογική περίοδο, ναι μεν εν μέσω καλοκαιριού, εν μέσω καύσωνα, εν μέσω διακοπών για πολύ κόσμο, αλλά θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε από τον κόσμο, τι σας λένε, υπάρχει ικανοποίηση, υπάρχει δυσαρέσκεια, αν υπάρχει δυσαρέσκεια, πού οφείλεται? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει, εννοείται, τον δικό μας έλεγχο και τη δικιά μας εντός εισαγωγικών εσωτερική δημοσκόπηση για να δούμε και πώς μπορούμε να εστιάσουμε στα προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συμπολιτών μας δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι αρμοδιότητες της περιφέρειας. Δηλαδή, τα δάση έγκυται στην περιφέρεια κεντρική, το ΣΕΙΞΟΥ για παράδειγμα, είναι στι αρμοδιότητε τη περιφέρεια. Υπάρχει μια σύγχυση, είναι αλήθεια. Ακριβώς. Και κάθε φορά η σύγχυση αυτή βγαίνει στο προσκήνιο όταν υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και βλέπουμε δυστυχώ αρκετέ φορέ ένα μπαλάκι ευθυνών να μετατίθεται από το Δήμο στην περιφέρεια, από τον εκάστοτε Δήμο και την εκάστοτε περιφέρεια και αντιστρόφω. Ακριβώ. Εμεί λοιπόν έχουμε κάνει, το πρώτο πράγμα που έχουμε κάνει είναι να δούμε ποιε είναι οι αρμοδιότητε τη περιφέρεια. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη? Στο Google να ψάξετε τώρα αυτή τη στιγμή, να πατήσετε αρμοδιότητες Περιφερειάρχη, όχι Κεντρικής Μακεδονίας, οποιασδήποτε περιφέρειας, θα δείτε ότι δεν θα βρείτε κανένα αποτέλεσμα. Γιατί κανένας μα κανένας δεν έχει αναγνωρίσει ποια είναι τα δεδομένα και ποιες είναι οι αρμοδιότητες της περιφέρειας. Επομένως υπάρχει άγνοια. Υπάρχει άγνοια, δυστυχώς. Το δεύτερο κομμάτι, και είναι μια άγνοια η οποία σε κάποιες περιφέρειες της χώρας μας σίγουρα βολεύει. Για να συνεχίζει να υφίσταται αυτό σε κάποιες περιφέρειες. Άρα το πρώτο έτσι μέλημά σας, όπως καταλαβαίνω κύριε Ρόκο, είναι η ενημέρωση των πολιτών. Μπράβο. Το πρώτο μέλημά μας είναι η ενημέρωση από τους πολίτες, δηλαδή να μάθουμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα, να τμηματοποιήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή να καθίσουμε εμείς να πούμε σαν περιφερειακή παράταξη πράγματα τα οποία προέρχονται μόνο από το κεντρικό κράτος, δεν γίνεται.
θα είμαστε ουτοπιστές και θα είμαστε και ψεύτες και δεν θα έπρεπε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Όμως, πράγματα τα οποία άπτονται της περιφέρειας, εμείς ερχόμαστε λοιπόν και δίνουμε προτάσεις. Δίνουμε προτάσεις για τους ανέργους, δίνουμε προτάσεις για, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δίνουμε προτάσεις για τους αγρότες. Η περιφέρεια έχει απίστευτη δύναμη. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα για να βελτιώσει την καθημερινότητά μας. Ακόμα και απορρόφηση ΕΣΠΑ που λέμε σε κάποιες περιπτώσεις. Τι είναι? Είναι κονδύλια τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλήγουν στην περιφέρεια, στη δικιά μας περίπτωση στην περιφέρεια και δική της Μακεδονίας και γίνεται αναδιανομή. Επομένως, και ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα. Κύριε Ρόκο, η περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει περαιτέρω προγράμματα. Γιατί δεν το κάνει? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Να λάβει ενδεχομένως, με συγχωρείτε για τη διακοπή, περισσότερες έτσι πρωτοβουλίες προκειμένου να βοηθήσει όλους όσοι δεν έχουν εργασία. Και πάλι, γιατί δεν συμβαίνει? Πού οφείλεται? Τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν, θέλω να πω. Είμαστε υπέρ του δόγματος, ο χθες του καλού είναι το καλύτερο. Ξεκινάμε από εκεί. Οπότε εμείς ακόμα και στον ίδιο μας τον εαυτό, αύριο, μεθαύριο, μετά τη Δεύτερη Κυριακή λοιπόν, όταν, εάν και εφόσον οι συμπολίτες μας επιλέξουν να μας δώσουν τη δυνατότητα η ομάδα μας να διοικήσει την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, ουσιαστικά όχι μόνο θα έχουμε ως στόχο, ως μέλημα να διοικήσουμε ή να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, αλλά θα προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι από τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτή είναι δηλαδή η δικιά μας ιδεολογία και η δικιά μας νοοτροπία. Και αυτό είναι και το όνομα του συνδυασμού μας. Συνεργασία σημαίνει συν, δηλαδή ολότητα, όλοι μαζί, εργασία. Είμαστε εδώ όλοι μαζί για να δουλέψουμε. Εννοείται πως μπορούν να υπάρχουν μεγαλύτερα χρηματοδοτικά και περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία, αρκεί να φτιάξει ένα business plan, όπως ένας ιδιώτης. Είμαστε εδώ, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα κανάλι. Ένας ιδιώτης, όταν θα κάνει ένα αίτημα, είτε κάποιος εργοδότης σε οποιαδήποτε επιχείρηση την οποία μας παρακολουθούν σήμερα, όταν κάνει λοιπόν το αντίστοιχο πρόγραμμα, θα ρωτήσει η τράπεζα ή ο χρηματοδοτικός φορέας ή το ΕΣΠΑ. Θα ζητήσει λοιπόν το ΚΕΠΑ. Έχετε φτιάξει κάποιο business plan? Θέλετε? Τι ακριβώς, πώς θέλετε, για ποιο λόγο ζητάτε αυτή τη χρηματοδότηση, πού θα Άρα τα βάλετε? Άρα τονίζετε εδώ, το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει απαραίτητη οργάνωση, απαραίτητες προετοιμασίες, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα αλφα αποτέλεσμα, το οποίο σίγουρα είναι η ανάπτυξη του τόπου μας, κύριε Ρόκο, διότι υπάρχουν δύο βασικότατοι πυλώνες οικονομίας στην Κεντρική Μακεδονία. Αναφέρατε και εσείς, ο ένας είναι ο τουρισμός, ο άλλος είναι ο πρωτογενής τομέας. Επομένως, εάν αξιοποιηθούν σωστά, τουλάχιστον αυτοί οι δύο οι οποίοι ανέφερα, υποθέτω ότι θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή και όσον αφορά το τοπίο στην ανεργία. Ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα. Έχουμε φτιάξει ένα master plan. Δηλαδή, έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα το οποίο αποτελείται από 7 πυλώνες, 10 άξονες. Μπορείτε να το διαβάσετε στο vasilisrokos.gr με ένα κάπα το Ρόκος. Και μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε το πρόγραμμά μας. Έχουμε φτιάξει το καλύτερο πρόγραμμα λοιπόν, το πιο εκτεταμένο πρόγραμμα το οποίο έχει γραφτεί ποτέ στην ιστορία. Και σας προσκαλώ να το διαβάσετε. Το καλύτερο και το πιο καλοδομημένο και πιο καλογραμμένο πρόγραμμα που έχει γραφτεί ποτέ στην ιστορία, όχι μόνο της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά από οποιασδήποτε περιφερειακής ενότητας. Γιατί εμείς είμαστε εδώ πέρα με στόχο να φέρουμε πραγματικά την ανάπτυξη του τόπου μας. Και για να το καταφέρουμε αυτό, πρέπει στον κάθε πολίτη ξεχωριστά να μιλάμε στην καρδιά του, στην ψυχή του. Να του δίνουμε δηλαδή λύσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητάς του. Αυτή κρατώ λοιπόν ως την κύρια δέσμευσή σας απέναντι σε όλους όσοι μας παρακολουθούν, κύριε Ρόκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Εύχομαι καλή δύναμη στον αγώνα σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ καλό πολύ. Καλό απόγευμα. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε σε λίγο για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.